Τώρα, θα σου πω τα δύο βασικά που ενδιαφέρουν τον κόσμο πιο πολύ μετά. Θα σου πω ότι κατέθηκε στη Βουλή αυτό το νομοσχέδιο κυρίω με την κωδικοποίηση που έχει του Υπουργείου Εθνική Οικονομίας, Που όταν αποδέχεσαι το, απο, το αποτέλεσμα του ελέγχου, θα πληρώνει μικρότερο πρόστιμο και προσαυξήσεις. Ποιο, Καταπέντε... τι, αυτό το νομοσχέδιο τι αφορά, σε ποιου ελέγχου. Κωδικοποίηση, κωδικο, α, όλους τους ελέγχους. κωδικοποίηση. Α, όλου του ελέγχου. Κωδικοποίηση τη φορολογία είναι ουσιαστικά. Ε, θα έχει τη ρύθμιση, όλη η έλεγχη είναι αυτό Αν αποδέχεσαι το αποτέλεσμα του ελέγχου δεν θα έχεις τόσο μεγάλα, μεγάλα πρόστιμα και προσαυξήσεις ε, Αλλά πρέπει να το δηλώσεις εκείνη την ώρα ε, μέχρι, μέχρι πριν εκδικαστεί η υπόθεσή σου εφόσον πας στο δικαστήριο θα έχει κλιμακωτή μείωση μετά Είναι 50, 30 και 25 νομίζω τα τρία, τα τρία κλιμάκια της μείωσης έχει μέσα τη ρύθμιση για τι προσυμπληρωμένες συμπληρωμένε δηλώσει σε μισθωτού και συνταξιούχου όταν δεν έχουν εισοδήματα από άλλε πηγέ. Έχει την κατάργηση τη προσκόμιση βιβλίων όταν... για... κυρίω για μικρέ επιχειρήσει όταν όλα είναι στο My Data, τα, τα στοιχεία. Έχει ε, επικοινωνία με τις ελεκτικές αρχές Μέσω ηλεκτρονικών μέσων πια δεν θα υπάρχει χαρτί, τέλος το χαρτί, τέλος τα γράμματα, τέλος οι ενημερώσεις ε, μέσω με, ταχυδρομείου, όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά. Να έχουμε το όνομα στα spam, μην ε, φύγει σίγουρα, κανένα παντού, mail παντού. Ε, Το καλύτερο είναι αν έχεις, ε, αν έχεις ε, smart τηλέφωνο να κατεβάσεις την εφαρμογή της MyAD My App. Όπου θα τα βλέπει όλα. Δηλαδή θα βλέπει τι χρωστά, αν χρωστά ή σου χρωστάει το κράτο, αν σου χρωστάει η εφορία. Ε, Επίση, αν έχει ενημέρωση από την, από την εφορία, θα τα βλέπει όλα Α, από την ΑΔ. Και Επίση, βάζει και χρονικού περιορισμού στου Δηλαδή, δεν μπορεί μια επιχείρηση να ελέγχεται ε, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Βάζει συγκεκριμένου χρονικού περιορισμού πώ μπορεί να ελέγχεται μια επιχείρηση. Και γιατί το και, βάζει αυτό το τώρα, κυρίως, για κυρίως περιπτώσεις κωδικοποίηση. γιατί το, γιατί το βάζει. Γιατί είναι. υπήρχαν περιπτώσεις στο παρελθόν που πηγαίναν οι ελεγκτικές αρχές και δεν ολοκληρώνονταν ο έλεγχος, είχε περάσει 6 μήνες και 7 μήνες και ένας φόνος και δεν είχε τελειώσει ο φορολογικός έλεγχος. Μάλιστα, τώρα ήταν ανοιχτή η υπόθεση. Ναι, που βάζει χρονικούς περιορισμούς.